διαστάσεις λέλαπας λαμβάνουν οι εξελίξεις στα ενεργειακά της γυραιάς Ηπείρου. Το πενταπόσταγμα έχει επανελειμμένος κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για κράχ που θα φέρει οικονομική ασφυξία και βαρύ χειμώνια στις τσέπες μας. Σήμερα ήρθε μια νέα εξέλιξη που επιβεβαιώνει την οριακή κατάσταση. Η Ευρώπη ζήτησε από τη Ρωσία να αυξήσει τις προμήθειες άνθρακα σύμφωνα με τον Bloomberg. Την παραμονή του ευρωπαϊκού χειμώνα και με φόντο τις τιμές ρεκόρ του φυσικού αερίου, οι ευρωπαϊκές χώρες στράφηκαν στη Ρωσία με έτοιμα να αυξήσει την ποσότητα των προμηθειών άνθρακα. Αυτό αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο εκπροσώπους δύο ρωσικών εταιριών. Για χρόνια η Ευρώπη έχει απορρίψει σε μεγάλο βαθμό τον άνθρακα σε μια προσπάθεια για πιο πράσινη παραγωγή ενέργειας, αλλά τώρα είναι παγιδευμένη. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή είναι μόνο εν μέρει γεμάτες. Εάν όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφελίας στραφούν σε άνθρακα, αυτό θα οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της ζήτησης άνθρακα, την οποία η Ρωσία από μόνη της δεν μπορεί να παρέχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό θα απαιτήσει προμήθειες από άλλες χώρες, για παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η κατάσταση είναι παρόμοια με την κατάσταση σε άλλες χώρες, δήλωσε η επικεφαλής αναλύτρια της Wood Mackenzie LTD στο Χιούστον, Νατάσα Τιρίνα. Ωστόσο, το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρώπης και η Κίνα δεν υπέβαλαν αίτηση για αύξηση των εξαγωγών άνθρακα. Ορισμένα εργοστάσια στην Ευρώπη έκλεισαν λόγω των τιμών ρεκόρ του φυσικού αερίου. Τις επόμενες εβδομάδες είναι πιθανό να σημειωθεί μεγαλύτερη αδράνεια της βιομηχανικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, λένε οι αναλυτές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.